Και ένα χουχουλιάρικο βίντεο θα ξεκινήσει. Καλησπέρα σε όλα τα hot girls αυτού του κόσμου. Και μαζί σήμερα θα δούμε ένα τρελό, ωραίο, έξυπνο, εύκολο, χαντιμπραντίστικο τρόπο να φτιάξουμε τις πιο όμορφες slipper παντοφλίτσες για μέσα στο σπίτι, που είναι και για σας, είναι και για το φίλο μας, είναι και για το σύζυγό μας, είναι και για τα παιδιά μας. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε λοιπόν. Πάμε να τις δούμε λίγο εδώ, στα χέρια μου, γιατί στα ποδαράκια μου δεν μπορώ να σας τις δείξω δυστυχώς. Πάντως, δείτε λιγάκι πόσο σκληρές και όμορφες είναι ο πάντος. Δείτε το λίγο. Είναι με το νήμα ελαστικό λίκρα λούρεξ ρίμπον, κορδέλα δηλαδή της Χάντιμπραντ, και πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα. Δείτε το λιγάκι πώς πατιέται. Είναι δηλαδή πολύ εύπλαστο, αλλά και σκληρό ταυτόχρονα για να πατάει μέσα στο πάτο. Δεν πάμε στη βροχή, δεν πάμε βόλτα το σκύλο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα σλίπερ χουκουλιάρικο για το σπίτι. Αυτό λοιπόν το ωραίο το παντοφλάκι σήμερα θα το φτιάξουμε μαζί. Το υλικό αυτό που λέγεται λίκρα ρίμπον είναι ειδική παραγωγή της Χάντιμπραντ, που πάω και κόβω ό,τι υλικό βρίσκω και το κάνουμε κορδέλα. Δεν είναι τίποτα έτοιμο στη Χάντιμπραντ. Ένα υλικό λοιπόν όπως αυτό είναι το λίκρα, που θέλω να σας εξηγήσω και τη διαφορά. Ας τις βάλω πίσω γιατί τα χώρια. Λοιπόν, το ένα υλικό λοιπόν, λίγο θα σας το δείξω, δείχνει λίγο άχαρο έτσι όπως είναι, αλλά όταν το πλέκεις τσάντα, όταν το κάνεις ένα ωραίο μαξιλάρι, όταν το κάνεις ένα ωραίο καλάθι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι το κλασικό ελαστικό λίκρα που αν θέλεις μαζεύει κιόλας με αυτόν τον τρόπο και πλέκεται έτσι, ή το πλέκεις με το φάρδος του ανάλογα τι θα φτιάξετε. Υπάρχει όμως και το τύπου τούλι όπως αυτό. Σας τα δείχνω γιατί πραγματικά σε μια φωτογραφία δεν μπορείς να τα δείτε σωστά. Δείτε λίγο, που αυτό δεν μαζεύει ακριβώς, πλέκεται. Είναι ωραίο για vintage τσαντάκια, για φρουφρού, για τέτοια. Μπορείς να κάνεις και τα slipper, αλλά αν με ρωτήσετε, προτιμώ το ελαστικό. Ήθελα να σας δείξω αυτές τις δύο διαφορές, μόνο και μόνο για να καταλάβετε τι σημαίνει το ένα ελαστικό λίκρα και το άλλο τούλι. Είναι με το κιλό στο e-shop μας. Δείτε το. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε αυτές τις ωραίες χουχουλιάρικες κόζι παντοφλίτσες. Να δούμε τα υλικά τους. Ας τα δούμε τα υλικά τους. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κορδέλα λίκρα με 600 με 650, ανάλογα το μέγεθος που είναι το δικό μας πόδι. Θα χρειαστούμε 2 πομπών, είναι αυτά εδώ με το γουνάκι που έχουν μέσα και ελαστικό θυλάκι. Μπορεί να πάρετε όποιο χρώμα σας αρέσει, βλέπετε. Εγώ σας έχω βγάλει 3 χρώματα. Ένα βελονάκι αλουμινίου προτιμώ εδώ, νούμερο 7 ή 8. Και μία βελόνα μπετονιά, κορίτσια. Οκ, άντε και μία μεζουρίτσα, γιατί είστε καλά κορίτσια. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας εξηγήσω πώς θα τις φτιάξουμε. Μου πέσανε και τα όμορφά μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχουν οδηγίες στη Χάντιμπραντ, αναλυτικά. Καταρχήν, όταν θα πάρετε το kit, τα kit μπορείτε να τα δείτε από κάτω στο link. Υπάρχουν αναλυτικότητα σε αυτά που θα δούμε εδώ στο βίντεο για να τα δείτε πώς θα το φτιάξετε. Αλλά το βίντεο είναι ακόμα πιο χρήσιμο. Μέσα στις οδηγίες, όπως και μπορούμε να σας δώσουμε μόνο αυτό εδώ το χαρτί, είναι ακριβώς τα μεγέθη. Γιατί εδώ έχουμε μεγέθη. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνουμε ένα ωραίο πάτο για παντόφλα, για slipper, ανάλογα το μέγεθός μας. Για να καταλάβετε, εγώ σήμερα αποφάσισα να σας κάνω το νούμερο 38-39, που είναι το πιο σύνηθες για όλους. Εδώ βλέπετε το νούμερο 37 έτοιμο, γιατί είναι πιο ωραίο στην εικόνα. Και κανέναν άλλο λόγο, γιατί δείχνει πιο μεγάλο. Μέσα στο kit εδώ, να ξέρετε ότι υπάρχει το σχεδιάγραμμα του πάτου, που θα το χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο μετά μαζί. Αυτό εδώ. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Τώρα, ξεκινάμε πάντα με τα γαϊτανάκια στον αέρα. Και αν δείτε το χαρτί που σας έχω γράψει, θα χρειαστούμε για το νούμερο 36, 17 γαϊτανάκια να ξεκινήσουμε. Για το νούμερο 37, 18 γαϊτανάκια. Για το 38-39 που θα κάνουμε 19. Νούμερο 40-41, 20 γαϊτανάκια. 42-21 γαϊτανάκια. Και άντε να πούμε και το 43 που είναι λίγο αντρικό, 22 γαϊτανάκια. Θα τα αφήσω λίγο στην άκρη και εγώ, όπως σας είπα, θα σας διαβάσω και θα σας κάνω τις οδηγίες για το 38-39 που είναι το πιο σύνηθες. Λοιπόν, προσέξτε μου την κορδέλα. Για τα slipper θα μου ανοίξετε αρκετό, εδώ, και θα το πλέξετε με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ σε όλο το βίντεο δεν θα το κάνω συνέχεια, γιατί δεν θα έχω το χρόνο. Θέλω όμως εσείς με υπομονή. Οι σλίπερ είναι πολύ πιο ωραίες να κάνετε αυτό το νήμα με αυτό τον τρόπο. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό δεν χρειάζεται που κάνω τώρα. Βλέπετε? Ξέρω, όλα τα κόλπα είναι στη Χάντιμπραντ. Θα πάθετε ζημιά όμως με αυτό το υλικό. Δεν έχει σχέση με τα νούντους που ξέρετε τα νήματα. Είναι ισομερές κομμένο και πάρα πολύ ελαφρύ υλικό. Έχω ετοιμάσει αρκετό για να μπορέσω να ξεκινήσω. Πάμε να το δούμε. Είπαμε για το 38-39 θα βάλω 19 γαϊτανάκια στον αέρα. Λοιπόν, 1, 2, 19. Το νήμα μη σας φοβήσει, θα βλέπετε να γυρνάει λίγο τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βάζω 19, δεν προσθέτω συν 1, συν 2, τίποτα. Προχωράμε τώρα και στα πρώτα 10 θυλάκια θα βάλουμε από ένα άρεκτο όπως δείχνει το σχέδιό μου. Ελάτε να σου το εξηγήσω κιόλας. Εδώ είναι τα 19 γαϊτανάκια. Και τώρα τι έχω να κάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Στα 10 θυλάκια θα βάλω από ένα άρεκτο. Το γράφει και στις οδηγίες για να ξέρετε αυτό να ρίχνει. Λοιπόν. 1. 2 άρεκτο. 3 άρεκτο. 4. 7 τα γαϊτανάκια αλλάζουν τα πόσα θα κάνουμε από ένα άρρηκτο ανάλογα το μέγεθος. Μπορώ να σας τα πω αυτή τη στιγμή. Πάνω κάτω θα σας πω ότι στο νούμερο 36 κάνουμε στα πρώτα 8 από ένα άρρηκτο. Στο νούμερο 37 9 από ένα άρρηκτο. 38-39 κάνουμε 10 άρρηκτα και στο 40-41 11 άρρηκτα. Τι συνεχίζουμε μετά σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, το επόμενο κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Τα κλείνω όλα μαζί. Συνεχίζω μέχρι το προτελευταίο με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. 1. 2. Μονόποδο. Το νήμα θα σας γυρνάει στην αρχή, αλλά όταν προχωρήσετε το πλεκτό σας, θα είναι μια χαρά. 3. Μονόποδαράκι. Και στο σχέδιο τι ακριβώς έκανα. Έχουμε κάνει εδώ το ένα μονό μισό ποδαράκι και έχω ολοκληρώσει μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μονά ποδαράκι. Στο τελευταίο θα γίνουν αυξήσεις. Θα βάλω μέσα στο τελευταίο 5 μονά ποδαράκι. Εδώ. 5 μονά ποδαράκια στο ίδιο θυλάκι. 2. Μονό ποδαράκι.
κανονικό κουκουνοπατράκι. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Το βλέπετε, αρχίζει λίγο να σχηματίζεται. Πάμε τώρα. Πάμε κυκλικά και κάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε από την από κάτω πλευρά. Τι κάναμε πριν, μονά ποδαράκια. Πόσα, 7. Σωστά, άρα στα επόμενα 7 θυλάκια θα βάλουμε από ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, εδώ δεν μπαίνουμε όπως καταλαβαίνετε και ας έχει κενό. Είναι αυτό που βάλαμε τα ανοίγματα. Μπαίνω εδώ στο πρώτο, 7 μονά ποδαράκια. 1, 2, ανοίξω λίγο το νήμα μου, θα μου επιτρέψετε να το ξανατεντώσω. Λοιπόν, πάμε για να μην χάσω τον ηρμό μου. Βάλαμε 2 μονά ποδαράκια, παιδιά, 2 μονά ποδαράκια. Πάμε λοιπόν στο τρίτο μονό ποδαράκι. Θέλουμε να κάνουμε 7. Τρίτο. Τέταρτο, μόλις το κάναμε. Πέμπτο. Έκτο. Για να είστε σίγουροι μπορεί να κοιτάτε και από την αντίθετη πλευρά αν είστε ok. Στα επόμενα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είχαμε κάνει και στην από κάτω πλευρά. Πρώτα ένα μονό μισό ποδαράκι. Τα υπόλοιπα από ένα άρρηκτο. Προσέχτε με εδώ τώρα, το τελευταίο άρρηκτο, το τελευταίο θυλάκι της σειράς, θα πρέπει να βάλουμε 2 άρρηκτα. Όπως γράφει εδώ και το σχέδιό μου. Δείτε το. 2 άρρηκτα εδώ για άρρηκτα. Πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ τώρα. Σε κάθε σειρά, εδώ θέλω να κάνουμε ένα κλείσιμο. Τι θέλω λοιπόν. Αυτό θα είναι το πρώτο θυλάκι της σειράς μου. Το βλέπετε, φαίνεται. Γι' αυτό δεν βάζω και μάρκερ. Το κλείσιμο εδώ θα σας δείξω ένα μυστικούλι. Θα μου πάτε εδώ, στο κενό. Δείτε το λίγο. Είναι το τελευταίο μου εδώ θυλάκι. Εδώ είναι το πρώτο μου. Εγώ θα πάω εδώ και θα κάνω ένα βουβό. Σηκώσω ένα γαϊτανάκι, 2 γαϊτανάκια στον αέρα, συγγνώμη, όπως λέει και το σχέδιό μου, βλέπετε, 1-2. Συνεχίζουμε μέχρι το σημείο που βάλαμε τις αυξήσεις στην άλλη άκρη με μονά ποδαράκια. Στη δική μου περίπτωση είναι 9 και 8, είπαμε αγόρια μου κάνει 17, 17 μονά ποδαράκια. Σε ένα άλλο νούμερο θα ήταν διαφορετικά. Πάντως θα φτάσω μέχρι εδώ που έβαλα τις αυξήσεις. Ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι.
φτιάξουμε λίγο το νήμα μας να γίνει ελαστικό. Μου αρέσει πιο πολύ με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, θα ξετυλίξω αρκετό για να μην σταματάω. Λοιπόν, στην αρχή φαίνεται άχαρο, αλλά θα δείτε πόσο ωραίο θα γίνει μετά. Φτάσαμε στο σημείο που κάναμε τα ανοίγματα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ λοιπόν στο τελευταίο. Στο τελευταίο, όπως δείχνω εδώ, θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια. Πάμε! Και άλλο ένα. Τι λέει μετά το σχέδιό μου, το ίδιο και στο επόμενο. 2 αυξήσεις, μία αύξηση και ένα το κανονικό, 2 μονά ποδαράκια. 1 και άλλο 1. Στην κορυφή, στο τρίτο πια εδώ, θα βάλουμε 3 μονά ποδαράκια. Το μπλε που έχω φτιάξει και τα άλλα 2. Πάμε. 3 μονά ποδαράκια. Τραβήξτε μου το νήμα, τεντώστε το και θα βρείτε το κόλπο του, για να πλεχτεί όμορφα και να δείχνει όμορφο βασικά. Τρίτο μονό ποδαράκι. Το τέταρτο 2, όπως βλέπετε εδώ. Και στο πέμπτο, εδώ πάλι 2. Και έτσι δημιουργούμε σιγά σιγά το μπροστινό μέρος του πάτου μας. Ορίστε. Φαίνεται άχαρο, θα δείτε σε λίγο. Λοιπόν, ξαναφέρω το σχέδιό μου εδώ για να σας εξηγήσω. Μόλις βάλαμε τα ανοίγματα εδώ που είναι το μπροστινό μέρος και θα ολοκληρώσω τώρα τον κύκλο μου κάνοντας ακριβώς επανάληψη ότι έκανα από την πάνω πλευρά. Θα κάνω δηλαδή τα μονά ποδαράκια μέχρι το προτελευταίο. Για το δικό μου μέγεθος που κάνω εδώ είναι 19 τα θυλάκια που πρέπει να κάνω μονό από ένα μονό ποδαράκι. Ελάτε να το κάνουμε μαζί.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δύο τελευταία, όπως πάλι λέει το σχέδιό μου. Παναγία μου, πώς είναι έτσι, το βλέπετε, πώς φαίνεται. Θα δείτε σε λίγο τι ωραίο θα γίνει. Λοιπόν, στα τελευταία δύο βάζουμε δύο μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι, βλέπετε, εδώ. Για πάμε να το κάνουμε μαζί λοιπόν αυτό. Εδώ. Δύο μονά ποδαράκια στα δύο τελευταία θυλάκια και έχουμε τελειώσει, κορίτσια. Έγινε ο ένας πατούλης. Ο ένας πατούλης έγινε. Να σας πω ότι θα φτιάξουμε τέσσερις. Για ένα ζευγάρι κάνουμε τέσσερις πάτους. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο πάτος. Και πάμε να κάνουμε και το κλείσιμο του. Θα πάμε εδώ. Θα μου περάσετε. Θα μου κάνετε αυτό το ωραίο το βουβό. Θα κόψουμε το νήμα. Πάρω δύο έτοιμα. Να δείτε τώρα τι γίνεται. Τώρα, προσέξτε μου κάτι. Θα επαναλάβετε ακριβώς το ίδιο για ένα παπούτσι, για μία παντοφλίτσα. Θέλουμε δηλαδή δύο πάτους για μία παντοφλίτσα. Αυτό λοιπόν το στερεώνουμε, τα αφήνουμε εδώ λίγο σε αναμονή. Το περνάμε, αν θέλουμε, λίγο από εδώ για να νιώθετε ότι είναι πιο ίσιο το τελείωμα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εντάξει, μου το στερεώνετε, περάστε το 1-2 φορές για να είστε σίγουρες ότι είναι ωραίο. Και έχουμε να κάνουμε 4 φορές αυτή την επανάληψη. Αυτά μη σας φοβίζουν, γιατί θα μπει ο ένας πάτος πάνω από τον άλλον και έτσι δεν θα φαίνονται τα κομμάτια. Δηλαδή, στην έτοιμη παντοφλίτσα εδώ που βλέπετε είναι δύο κομμάτια, δύο πάτη. Ένας που πατάμε και ένας που είναι από κάτω. Γι' αυτό είναι και τόσο στέρεο. Λοιπόν, μη μου ξεχνάτε ότι αυτό που σας έδειξα είναι ακριβώς για 38-39 πατουσίτσα. Που σημαίνει, να σας πω κιόλας, ότι υπάρχουν και τα εκατοστά στις οδηγίες που έχουμε στο kit. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο πάτος για 38-39 πρέπει να φτάσει περίπου 24 με 25 μισό εκατοστά. Άρα μπορείτε και με αυτόν τον τρόπο να το μετρήσετε. Σας έχουμε πόσα πρέπει να είναι τα αρχικά άρεχτα, αυτή είναι όλη η δουλειά. Δηλαδή πόσα θυλάκια μάλλον πρέπει να βάλετε, πόσα γαϊτανάκια στην αρχή. Και από εκεί και πέρα να μου κάνετε τα ανοίγματα για το πίσω, για το πέλμα και για μπροστά. Βήμα-βήμα με τις οδηγίες εσείς θα ακολουθήσετε και θα δείτε και το δικό μου βίντεο που ενώ έκανα 38-39 θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε γαϊτανάκια και πόσα άρεχτα θα κάνετε αρχικά για να βγει. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω σε δύο έτοιμα που έχουν γίνει την ίδια μέρα, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, ε! Μη μου αφήσετε τον ένα πάτο να το κάνετε μία μέρα και το άλλο στο μετά από μία εβδομάδα. Ξέρετε καλά ότι οι γυναίκες είμαστε, η γυναικεία φύση μας είναι συναισθηματική, όπως λέω εγώ, που μπορεί να πλέξουμε τελείως διαφορετικά την μία μέρα και τελείως διαφορετικά την άλλη. Και έτσι να μην βγουν ίδιο μέγεθος. Λοιπόν, η καλή μας και η ανάποδη. Παίρνουμε και τα δύο και τα βάζουμε εδώ. Ακόμα βλέπετε ότι λίγο δεν στρώνει. Το βλέπετε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να σου πω ότι το πλυντήριο δεν παθαίνει και τίποτα. Ξέχασα να σου το πω και αυτό. Λοιπόν, θα κόψω και πάμε να ενώσουμε. Πριν ενώσω, κορίτσια, καθίστε πάλι να το κάνω λίγο αυτό να γίνει ωραίο. Λοιπόν, πάμε να σε εξηγήσω τώρα τι κάνουμε εδώ. Βρίσκουμε την ανάποδη. Φαίνεται. Καλή. Πιάνουμε μαζί εδώ. Τη μία παντόφλα έχουμε εδώ, ναι. Βρίσκουμε ακριβώς το κέντρο και τα ίδια θυλάκια, αλλά και με το τη μέσα τα γαϊτανάκια, τα πρώτα που είχαμε πλέξει, να πέσουν μαζί. Βάλτε το δάχτυλό σας λίγο να βγαίνει μαζί. Βλέπετε αυτό. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Έβαλα το πρώτο θυλάκι. Να το ξανακάνω, να το δείτε. Πάμε να το ξαναδώ. Μπαίνω εδώ, που έχω βρει το κέντρο. Βρίσκω ακριβώς το απέναντι ίδιο θυλάκι. Παίρνω το νήμα. Περνάω. Πάω στο επόμενο θυλάκι. Και μπαίνω στο απέναντι του θυλάκι, εδώ. Παίρνω νήμα και κλείνω το βουβό. Προχωράω έτσι μέχρι να κάνω όλο το ένωμα όμορφα και ωραία.
Εδώ. Περνάμε. Εδώ. Θυλάκι με θυλάκι. Τα ίδια θυλάκια, γιατί η πάτη, όπως είπαμε, είναι ίδιοι πόντοι, ίδια θυλάκια πλεγμένα, ίδια μέρα πλεγμένα. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Δεν το είπαμε? Το είπαμε, αγόρια, δεν το είπαμε? Ελάτε να ολοκληρώσουμε και το ένωμα εδώ στους δύο πάτους. Δεν θέλει να πέσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι το τελευταίο, βλέπετε, δείτε λιγάκι πώς ίσιοσε. Έλα, έγινε πολύ ωραίο. Λοιπόν, πριν κόψουμε το νήμα μας τώρα, τι θέλω να κάνετε εδώ? Θα μετρήσετε, είναι πολύ ωραίος τρόπος αυτός. Θα μετρήσετε 3 φορές περίπου τον πάτο, εδώ. Θα κόψετε το νήμα τόσο μακρύ, θα δείτε για ποιο λόγο. Δεν ξέρω αν το έχει δείξει πουθενά αλλού αυτό και αν το έχουν δείξει. Πάντως είναι ένας φανταστικός τρόπος για να μην τυχόν και χαλάσει, ξυλώσει το νήμα μας. Θα κάνουμε ένα μικρό κολπάκι στο πάτο το μπλεχτό που μόλις φτιάξαμε. Λοιπόν, περνάμε εδώ στο ένα θυλάκι ξανά για να δείχνει πιο ωραίο εδώ στο τελείωμα. Εδώ. Και θέλω μετά να ξαναπεράσετε όπου μπορείτε τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο, κάπου εδώ το νήμα, όποιο κέντρο. Πάτε διάμεσα, έχουν ένα μικρό κενό. Προσέξτε μόνο, μην τσιπάτε το νήμα. Θέλω να το βγάλω εδώ λοιπόν. Θα αφήσω τη βελόνα μου στην άκρη, την πετονιά, και θα ξαναπάρω το ωραίο μου το βελονάκι. Λοιπόν, καλή, ανάποδη λέω εγώ. Τι λέτε κι εσείς? Μια και έχει και αυτό από εδώ, καλή, ανάποδη. Λοιπόν, μπαίνω εδώ, τραβάω το νήμα αυτό που μόλις έφτιαξα. Εδώ. Και πάμε. Μπαίνω. Ξαναμπαίνω. Βλέπετε τι κάνω? Το κάτω μέρος λοιπόν θα υπάρχει και αυτό, ώστε στερεώνεται καλύτερα το νήμα. Κάνουμε και σχεδιάκι στον πάτο μας. Κάνει έτσι ένα, πώς να το πω, ένα στόπ πάνω στον πάτο που θα κουμπάει στο πάτωμα. Και το νήμα δεν υπάρχει περίπτωση με πλύσιμο, πλυντήριο, στη λεκανίτσα με κρύο νερό, όπου το πλύνετε, να χαλάσει. Α, γι' αυτό τα κάνουμε όλα αυτά. Το προχωράτε εδώ, ωραία, ωραία. Με προσοχή. Εδώ είμαι στο πίσω μέρος, αυτό που θα κουμπάει στο πάτωμα, και εδώ είναι το μπροστινό μέρος. Λοιπόν, εδώ ήθελα να πιαστεί. Το τραβάω. Θα μου στερεώσετε εσείς πολύ καλά αυτά τα δύο κάπου μέσα εδώ, έτσι στο πίσω μέρος του πάτου. Εγώ θα πάρω τώρα λίγο να το κόψω για να μπορέσω να σας προχωρήσω το πλέξιμο και το πάνω μέρος, που είναι ίδιο για όλα τα μεγέθη. Ό,τι κάνω από εδώ και πέρα είναι ίδιο για όλα τα μεγέθη. Αν ο πάτος έχει βγει το μέγεθος που θέλετε, δείτε το τι ομορφιά που είναι τώρα. Δεν είναι ένα κουκλίρα, αγόρια μου? Δεν είναι πολύ ωραίο? Κοιτάξτε πώς στερεώθηκε. Βλέπετε, αυτό το κολπάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα έχετε κανονικά αυτά τα δύο. Θα πρέπει να τα κρύψουμε κάπου μέσα και εσείς να τα κεντήσετε με τη βελόνα και την πεντονιά και να μου τα κρύψετε μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα όμορφα κομμάτια. Αφήνω αυτά στην άκρη και πάμε να δούμε τώρα πώς ξεκινάμε να κάνουμε το πάνω μέρος της παντοφλίτσας μας. Θα έχω εδώ τις οδηγίες για να μπορώ να σας εξηγήσω σωστά. Το νήμα μου λοιπόν, ξανά. Εδώ λοιπόν είναι το κέντρο μου. Θέλω να μετρήσω 10 θυλάκια και να είναι
5 από τη μία και 5 από την άλλη. Βλέπετε, το κέντρο πια κεντράρεται. 1, 2, 3, 4, 5. Θα βάλω τα μάρκερ μου. Καθίστε να το ξαναδούμε. 1, 2, 3, 4, 5, εδώ. 6 σειρές θα κάνουμε που θα είναι ίδιες για κάθε παντοφλίτσα. Δεν έχει εδώ να μετράτε κάτι άλλο. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε 10 λοιπόν σύνολο. Και πάμε... Πού είναι η ακρούλα μου? Λοιπόν, να τη ακρούλα μου λοιπόν και πάμε. Από την καλή πλευρά. Είμαστε εδώ. Πιάνουμε όλο το θυλάκι. Πίνω λίγο νήμα. Ένα. Κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι από τα 10. Εδώ. Παίρνω μαζί και το νήμα το, αυτή την άκρη που έχω για να την κρύψω. Γενικά καλό είναι να το κάνετε σε όλα τα άρρηκτα ή μονά ποδαράκια, ό,τι κάνουμε. Γιατί γενικά θα έχουμε πολλές ακρούλες εδώ. Λοιπόν, είναι σαν να πλέκεται λοιπόν διπλό το νήμα εδώ. Το καλό είναι ότι είναι ελαστικό. Πιάνω μαζί λοιπόν και το νήμα για να κρύψω μέσα τις ακρούλες. Μπαίνω σε όλο το θυλάκι. Κάνω ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα 10 θυλάκια που έχω ανάμεσα στα μάτια. Βλέπετε τι ωραία που κρύβονται έτσι τα νηματάκια και οι άκρες. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο, εδώ. Λοιπόν, εδώ θα κόψουμε και το νήμα μας. Το κόβω, το αφήνω εδώ σαν αμονή, θα πλεχτεί στο επόμενο και γυρνάμε πάλι από την άλλη να κάνουμε τη δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά θα ξεκινήσει 2 θυλάκια πιο κάτω από την πρώτη. Είναι εδώ το πρώτο μας και πάμε. 1-2. Εδώ θα ξεκινήσει. Πάμε. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε τώρα, όπως λέω και στις οδηγίες μου. 5 άριχτα στη σειρά και ένα ποδαράκι, μονό ποδαράκι στο έκτο. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο, θα πάρω μαζί και το νήμα μου που το άφησα, να το πλέκω μαζί την ακρούλα για να μην φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, κάνω το πέμπτο και στο έκτο έχουμε ένα μονό ποδαράκι όπως λένε και οι οδηγίες μου. Δηλαδή, παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι, κλείνω τα πρώτα 2, κλείνω τα επόμενα 2. Έχουμε τώρα να κλείσουμε 2 θηλιές. Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε κλείσιμο. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, τα κρατάω, μπαίνω στο επόμενο, παίρνω νήμα, το κρατάω και έχω 4. Ταυτόχρονα πρέπει να πάρω και αυτό το νήμα να το κρύσω μέσα για να μην φαίνεται. Λοιπόν, έχω 4 στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάει την πρώτη μείωση. Συνεχίζω μετά με ένα μονό ποδαράκι όπως είχα κάνει και εδώ. Παίρνω τα πρώτα 2 και τα κλείνω, παίρνω τα επόμενα 2. Συνεχίζω με 5 άριχτα όπως και ξεκίνησα. 1. 2.
παίρνω μαζί και το νήμα εδώ που είναι το τελευταίο. Εδώ ξανά. Αν περισσέψει και λίγο από το νήμα που είχα αφήσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα αφήσω να το σφίξω. Λοιπόν, κόβουμε το νήμα, αφήνουμε πάλι εδώ και πάμε στην τρίτη σειρά. Τι σας φαίνεται δυσκολάκι? Έλα τώρα, θα φοράτε τα πιο ωραία παντοφλάκια. Πάμε στην τρίτη σειρά. Ξαναγυρνάμε από την κανονική, από εδώ που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, τι λέει το σχέδιό μου εδώ για την τρίτη σειρά? Ξεκινάω τρεις στυλιές πιο πίσω μετά, δηλαδή μία, δύο, τρεις, εδώ. Και μετά τι έχουμε? Έχουμε να κάνουμε 6 άριχτα και μετά 2 ποδαράκια. Πάμε, αυτό είναι επανάληψη και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Λοιπόν, τρεις στυλιές λοιπόν πιο κάτω, 1, 2, 3, για πάμε να το κάνουμε. Εδώ. Όποιο μέγεθος και να έχετε ξεκινήσει, έτσι ξεκινάμε και κάνουμε το πάνω μέρος. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν όπως είπαμε τώρα στην τρίτη σειρά 6 άριχτα. Πάμε. Παίρνω μαζί και το νήμα μου. Όταν είναι διπλό δυσκολεύει λίγο, αλλά πιστέψτε μου ότι είναι ο πιο νοικοκυρεμένος τρόπος για να τελειώσετε αυτός. Λοιπόν, 2. Τρία. Εδώ το τέταρτο. Πέμπτο. Έξι. Το έκτο άριχτο. Την τρίτη σειρά λοιπόν μετά κάνουμε 2 μονά ποδαράκια στα επόμενα 2 θυλάκια. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, όπα μας έφυγε, το λεπτάκι, δεν είναι τίποτα, πάντα μπορεί να γίνει αυτό. Κλείνουμε πρώτα τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Ολοκλήρωσα ένα μονό ποδαράκι, μην μπερδευτείτε, παίρνω νήμα, και κάνω το επόμενο μονό ποδαράκι. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Το επόμενο θα κάνουμε 2 φορές τη διαδικασία του κλεισίματος που είδαμε πριν. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτό το κλείσιμο θα γίνει στα 4 επόμενα θυλάκια. Το κάθε κλείσιμο είναι στα 2, άρα αφού πρέπει να το κάνουμε 2 φορές είναι στα 4 στη σειρά. 1, 2, 3, 4. Πάμε. Πάμε να δούμε το κλείσιμο μας πάλι. Παίρνω το νήμα μου. Μπαίνω εδώ στο πρώτο θυλάκι, παίρνω ξανά νήμα και κρατάω 3 στο βελονάκι μου. Πάω απευθείας στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 4 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επανάληψη. Πάμε. Παίρνω νήμα. Πάω στο επόμενο θυλάκι εδώ. Παίρνω νήμα, κρατάω 3 στο βελονάκι μου. Πάω απευθείας στο δεύτερο εδώ θυλάκι στη σειρά για τη μείωση, παίρνω νήμα, κρατάω 4 στο βελονάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Τι κάναμε στην αρχή τώρα? Κάναμε 6, 2 ποδαράκια και 6 άριχτα, που σημαίνει συνεχίζω με 2 μονά ποδαράκια, παίρνω νήμα δηλαδή. 1. Και συνεχίζουμε με 6 άριχτα. Εδώ θα πάρουμε μαζί και τα νήματα που μείνανε. Εδώ. 1. Και δεύτερο, έχω 3 εδώ τώρα. 3. Θα πιάσω όλο το θυλάκι σωστά.
κρύβεται. Ελάτε να το ξανακάνουμε μαζί. Θα σας δυσκολέψουν λίγο τα υπολείμματα, τα κομμένα νηματάκια, αλλά πιστέψτε μου ότι αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, θα πιάνουμε όλα μαζί να τα κρύψουμε εδώ και ξανακόβουμε το νήμα μας. Πάμε τώρα στην τέταρτη σειρά. Αφήνω λίγο νηματάκι, περνάω εδώ. Τα αφήνω λίγο πιο μεγάλα εγώ, εσείς μπορείτε να τα αφήσετε και πιο μικρά, βλέπετε. Τραβάω λίγο να μην μου λυθεί και πάω πάλι από την άλλη. Εδώ. Λοιπόν, τέταρτη σειρά. Ξεκινάω δύο θυλάκια πιο πέρα. 1-2. Θα ξεκινήσω όπως λέει το σχέδιό μου με 5 άριχτα και μετά 3 ποδαράκια και ένα κλείσιμο. Πάμε όμως να το δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. 2 θυλάκια πιο κάτω ακόμα. Κλειδώνω το πρώτο. Εδώ. Και πάμε. 5 άριχτα λοιπόν. Παίρνω μαζί το νήμα. Αν σας δυσκολεύει αυτό που κάνω με το νήμα, αν θέλετε, αφήστε τα και τα στερεώνετε μετά με τη βελόνα μπετονιά μέσα στο πλεχτό. Απλά στερεώνετε καλύτερα έτσι και θα έχετε πολλά κομματάκια και μπορεί να σας μπερδέψουν. Λοιπόν, 1, 2, 5 πρέπει να κάνω άριχτα. Πιάνω όλο το θυλάκι μου. Τρίτο. Τέταρτο άριχτο. Καθίστε να το πιάσω γιατί γίνει πολύ σφιχτό εδώ. Πέμπτο άριχτο. Είπαμε μετά κάνουμε 3 μονά ποδαράκια στα επόμενα 3 θυλάκια. Από 1 δηλαδή στο κάθε θυλάκι. Παίρνω νήμα. Πρώτο μονοποδαράκι, παίρνω νήμα, δεύτερο μονοποδαράκι, παίρνω νήμα, τρίτο μονοποδαράκι. Έχουμε τώρα μια φορά κλείσει. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω, κρατάω και τα 3, πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, έχω 4 στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Συνεχίζουμε μετά με 2 ποδαράκια. Πάμε. 1 στο βελονάκι μου, νήμα και κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι. 1 ακόμα στο επόμενο μονό ποδαράκι. Πάλι κάνουμε ένα κλείσιμο, άρα παίρνω νήμα, κρατάω τα 3, παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο, παίρνω νήμα, έχω 4, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Είναι μια πολύ όμορφη μείωση αυτή. Το επόμενο που λέει τώρα το σχέδιό μου, πρέπει να κάνω 3 μονά ποδαράκια όπως έκανα και από την άλλη πλευρά. Πάμε λοιπόν να τα κάνω. Έχω σφίξει αρκετά το νήμα μου από εδώ και πέρα για να είναι σταθερή η παντόφλα μου και μπορεί να βλέπετε ότι λίγο το βελονάκι μου δεν περνάει τόσο εύκολα, αλλά το αποτέλεσμα θα με δικαιώσει στο τέλος. Λοιπόν, έκανα τα 2. Έκανα το 3ο
Και τώρα έχουμε 5 άρρηκτα. Λοιπόν, πάμε. Προσπαθώ να πάρω μαζί, είπαμε, και τις ακρούλες όσο μπορώ. Είναι αρκετές, το ξέρω. Προσπαθήστε να μην φάτε στο τέλος κάποιο θυλάκι από αυτά που πρέπει να πλεκτούν. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Κόβουμε πάλι το νήμα μας. Αφήνουμε λίγο. Τραβάμε πάλι. Εδώ. Και έχουμε τώρα, δείτε λιγάκι, έχει αρχίσει και γίνεται, βλέπετε. Πάμε πάλι τώρα, ξαναγυρνάμε από την άλλη πλευρά να κάνουμε την πέμπτη σειρά. Η πέμπτη σειρά είναι δύο θηλιές πιο πίσω. Μία, δύο. Εδώ. Και τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πέντε άρρηχτα και μετά δύο μονά ποδαράκια. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέμπτο. Και μετά έχουμε δύο μονά ποδαράκια. Πάμε να τα κάνουμε. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα δύο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Πάμε για το δεύτερο μονοποδαράκι. Ωραία. Εδώ έχουμε πέντε φορές τη διαδικασία του κλεισίματος. Πάμε να την κάνουμε μαζί. Πάμε να την κάνουμε. Λοιπόν, παίρνω νήμα. Κρατάω, πάω στο επόμενο. Τέσσερα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα τρία. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Πάει η πρώτη. Πάμε στη δεύτερη. Το δεύτερο κλείσιμο. Πάμε στο τρίτο κλείσιμο. Τα κρατάω, πάω στο διπλανό. Τέσσερα. Κλείνω τα πρώτα τρία, κλείνω τα επόμενα. Είμαι στο τρίτο, σωστά. Παίρνω νήμα. Πάω στο τέταρτο κλείσιμο. Κρατάω τα τρία, πάω στο επόμενο. Έχω τέσσερα, κλείνω τα πρώτα τρία, κλείνω τα επόμενα δύο. Πέμπτο και τελευταίο κλείσιμο. Κρατάω. Τέσσερα στο βελονάκι μου, κλείνω τα πρώτα τρία, κλείνω τα επόμενα δύο. Το επόμενο είναι δύο μονά ποδαράκια. Πάμε. Όπως και κάναμε από την αντίθετη πλευρά. Εδώ. Το επόμενο ακόμα ένα μονό ποδαράκι. Και μετά έχουμε πέντε άρρηχτα. Πάμε λοιπόν. Ένα. Δύο. Εδώ είναι το τελευταίο, να μην μας δυσκολέψει πολύ. Τρία. Και πιάνουμε τα καινούρια. Τα δύο. Εδώ. Δικό το νήμα που με ακολουθεί και πρέπει να το πλέξω μέσα μαζί. Ορίστε, την κάναμε και την πέμπτη σειρά. Σφίγγω λίγο. Εγώ έχω σφίξει αρκετά, να σας πω την αλήθεια, έτσι να είναι σταθερή, ωραία. Να πατάς να, και να μην ρίξω πάλι την άκρη στην... Εδώ, εδώ. Κάτσε εδώ, ακρούλα, μη φύγεις. Λοιπόν, τραβάμε το νήμα μας. Πάει και η πέμπτη σειρά. Μία και τελευταία έκτη σειρά έχει μείνει. Βλέπετε τι όμορφο αρχίζει και γίνεται. Λοιπόν, πάμε στην έκτη σειρά. Ξεκινάω πάλι δύο θηλιές πιο πίσω. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε τώρα. Πέντε άρρηχτα, δύο ποδαράκια, δύο κλεισίματα, ένα ποδαράκι και πάλι δύο φορές κλεισίματα.
Δύο ποδαράκια, πέντε άριχτα. Πάμε όμως να το κάνουμε στην πράξη για να το δούμε. Ξεκινάμε δύο λοιπόν στην έκτη σειρά και τελευταία πιο κάτω, ένα-δύο. Και κάνουμε πάλι πέντε άριχτα στη σειρά. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Τέταρτο άριχτο. Πέμπτο άριχτο. Και έχουμε μετά δύο ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα δύο. Κλείνω τα επόμενα δύο. Δεύτερο μόνο ποδαράκι. Μετά έχουμε τη διαδικασία να κάνουμε δύο φορές τα κλεισίματά μας. Λοιπόν, πάμε. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο πρώτο φυλάκι που έχω μπροστά μου. Κρατάω τα τρία. Πάω στο επόμενο φυλάκι. Κρατάω πάλι το νήμα. Έχω τέσσερα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα τρία. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα δύο. Έχουμε άλλη μια φορά να κάνουμε μείωση. Κλείσιμο δηλαδή. Παίρνω νήμα. Τρία στο βελονάκι μου. Πάω στο επόμενο θυλάκι εδώ, παίρνω νήμα, κρατάω 4, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 3, κλείνω τα επόμενα 2. Έχουμε λοιπόν μετά να κάνουμε ένα ποδαράκι. Σωστά, ένα ποδαράκι έχω τώρα να κάνω. Λοιπόν, παίρνω νήμα, εδώ στο κέντρο το ποδαράκι, για να ανοίξει για το κουτεπιέ, δεν το λέμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε μετά πάλι το κλείσιμο για να είναι ισομερές. Καθίστε να το σφίξω λίγο εδώ. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε κλείσιμο δύο φορές. Λοιπόν, τα κρατάμε. Μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι. Ελπίζω να το βλέπετε και να μην σας ενοχλεί το νήμα που με ακολουθεί. Οι ακρούλες. Λοιπόν, εδώ. Τέσσερα στο βελονάκι είναι. Κλείνω τα πρώτα τρία με νήμα. Κλείνω τα επόμενα δύο. Το επόμενο λοιπόν που έχω να κάνω τώρα είναι δύο ποδαράκια, όπως είχα κάνει και από εδώ για να ανοίξει, και μετά πέντε άριχτα. Πάμε! Λοιπόν, πρώτο ποδαράκι. Δεύτερο ποδαράκι. Και μας μείνανε πέντε άριχτα, κορίτσια. Πέντε άριχτα και μια παντοφλίτσα μούρλια έχει γίνει. Λοιπόν, ένα. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Πιάσουμε μαζί και το νήμα, τώρα μην τα αφήσουμε τελευταία στιγμή, που είναι στην αρχή, είπα τρίτο έχω κάνει, ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τέταρτο άριχτο, έχουμε δύο, θα πιάσω και αυτό. Σας, δεν σας βοηθάει όλο αυτό, αλλά θέλω να τα πιάσω γιατί είναι κρίμα να τα αφήνουμε. Λοιπόν, είναι τόσο ελαστικό που μην νομίζετε, δείχνει ότι δυσκολεύεσαι, αλλά πιάνετε πολύ όμορφα. Λοιπόν, πιάνω μαζί και τις ακρούλες εδώ γιατί είναι το τελευταίο. Και κλείνω το τελευταίο άριχτο. Ωραία. Να το. Θα σου πω την αλήθεια, λίγο κουραστήκαν τα χέρια μου, γιατί έπρεπε να το κάνω γρήγορα, όχι τίποτα άλλο. Είναι αλλιώς ένα βίντεο, είναι αλλιώς να κάθεσαι στον καναπέ σου και να το κάνεις, στην πολυθρόνα σου. Και αλλιώς λίγο εδώ τώρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τώρα θα μου τα σφίξετε ωραία-ωραία. Κάθεστε γιατί εδώ με ενοχλούν αυτά πάρα πολύ. Τι κοιτάτε γύρω-γύρω τώρα, παιδιά, έχει γίνει. Τι θέλω εδώ τώρα, προσέχτε με λίγο. Καταρχήν, τη δοκιμάζετε. Κανονικά πρέπει να τη δοκιμάσετε από την τρίτη σειρά. Να δείτε ότι σίγουρα είναι για το πόδι σας. Αλλά τι γίνεται. Το νήμα είναι ελαστικό. Όπως όλα τα πράγματα και τα παπούτσια που φοράμε, ανοίγουν. Εγώ θέλω τώρα με τη βελόνα μπετονιά, όταν είστε, έχετε τελειώσει πια την παντοφλίτσα σας, να περάσετε όλα τα νηματάκια αυτά κάπου όπου μπορείτε. Θα πείτε μέσα από το νηματάκι εδώ και θα αρχίσετε να μου τα περνάτε ωραία-ωραία αυτά. Πιο μικρά, πιο μέσα, γιατί έχουμε και δύο πάτους, που σημαίνει μπορείτε να μπαίνετε και να βγαίνετε.
Είναι δύο κομμάτια πάνω κάτω, έτσι. Δεν θα το περάσω τώρα για να μην τρώμε χρόνο. Εγώ θα τα κόψω μόνο για να μην τα έχουμε εδώ μπροστά μας λίγο πιο μικρά. Και πάμε τώρα να σας... Και εδώ μου έχει φύγει ένα, βλέπετε. Έχω και αυτό, θα το ρίξω μέσα. Να το. Εδώ. Πού πας εσύ μικρό μου. Αυτά λοιπόν θα μου το στερεώσετε ωραία ωραία. Λοιπόν, τώρα το επόμενο βήμα. Εννοείται ότι η παντόφλα μας μπορεί να τη στολίσουμε με ό,τι θέλουμε. Ό,τι μας αρέσει. Εδώ εγώ έχω βάλει το πομπόν. Δείτε λιγάκι μια ομορφιά. Έχω βάλει το πομπόν. Το πομπόν, να σας πω την αλήθεια, εδώ του πάει και το μπλε, του πάει και το μαύρο. Μαύρο είχα ξεκινήσει να το κάνω έτσι λίγο πιο σεξι, πιο ρε παιδί μου, κάπως. Αλλά τώρα εντάξει, δεν έχει τελειώσει η παντόφλα και δεν μου αρέσει να το βάλω. Προσέξτε λοιπόν τα πομπονάκια τι γίνεται. Έχουν θυλάκια που ράβονται, αλλά δεν χρειάζεται εδώ να το ράψετε. Αν το ψαχουλέψετε λίγο, δείτε το λίγο, έχει αυτό. Ή να βγάλω στο κόκκινο που είναι λευκό για να το δείτε. Λοιπόν, το βλέπετε, έχει αυτό το θυλάκι. Εγώ τι έκανα. Όπως είναι η παντοφλίτσα, αντί να πάω να το ράψω με μια κλωστή, πήρα λίγο από το νήμα το λίκρα που έπλεκα και το πέρασα εδώ μέσα και το έβαλα εδώ και το δέσαμε από εδώ μετά, από μέσα, με ένα κόμπο απλό. Είναι πολύ εύκολο. Εσείς μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα, αλλά είναι πολύ ωραίο το γουνάκι, ρε κορίτσια. Είναι πολύ ωραίο το γουνάκι πάνω στα παντοφλάκια. Αυτά ήταν λοιπόν τα slipper που δεν αρέσει, όπως λέω, το S εδώ στα αγόρια μου. Τα παντοφλάκια, τα κόζι, τα χουχουλιάρικα, τα ωραία της Χάντιμπραντ. Δεν θέλω να παιδευτείτε, 6 σειρές είναι. Είδατε, το νήμα θέλει λίγο, είναι ελαστικό να μου το φτιάξει το ωραίο και τσαντάρες κάνει ωραίες. Αλλά εδώ θα περιμένω να δω τις δικές σας ωραίες παντοφλίτσες για το σπίτι. Φτιάξτε για τα παιδάκια σας, αν θελήσετε τώρα. Πώς θα κάνουμε τα νουμεράκια για τα παιδιά μας. Ρωτήστε μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είπαμε με νουμεράκια από 36 και πάνω. Και για τα αγοράκια που μπορούν να φοράνε 45, 46, 47. Δεν ξέρω, υπάρχει 48 στον κόσμο, δεν ξέρω, δεν μιλάω. Έχω έναν εδώ, λέει, που φοράει 48. Λοιπόν, αν είναι, ρωτήστε μας λιγάκι πόσα θυλάκια. Θα τα μετρήσουμε κι εμείς για σας. Είμαι η Κατερίνα. Ήτανε τα παντοφλάκια κόζι της Χάντιμπραντ. Είναι το νήμα λίκρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μοιραστήκαμε μαζί αυτό το ωραίο βίντεο. Δείτε όλα τα link και τα ωραία χρώματα κάτω στις περιγραφές. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάτε και πατήστε αυτό το ωραίο κουδουνάκι. Δεν το έχετε πατήσει ακόμα. Ακόμα δεν πήγατε να το πατήσετε. Τώρα αμέσως θα πάτε. Εντάξει. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου. Γεια σας.